Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στο Δήμο Κορινθίου το φαινόμενο κλοπής ακόμα και σιδερένιο βεργών από τους κάδους απορριμμάτων. Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Χρήστος Μελέτης, ο οποίος σημειώνει ότι ο Δήμος αναζητά λύσεις προκειμένου να μπει ένα τέλος στη δράση των παράνομων κυκλωμάτων συλλογής των μεταλλικών βεργών. Επειδή υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και με τις φωτιές που βάζαμε σε κάδους, σε πλαστικούς κάδους, το ίδιο συνέβαινε και σε. Τώρα τελευταία έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο να κλέβονται οι σιδερένιοι κάδοι. Κάποιοι στις πιο απομακρυσμένες περιοχές εξαφανίζουν τους σιδερένιους κάδους, πιθανότατα να τους χρησιμοποιήσουν για σκραπ. Ένα πρόβλημα που υπάρχει πάντα το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, αλλά και σε όλους τους Δήμους, με τα προβλήματα με τις κλοπές μετάλλων και σιδερένων αντικειμένων, τώρα πλέον έχει μεταφερθεί και στους κάδους. Έτσι, μέσα στις προβλέψεις μας ήταν να μπουν κάποιοι κάδοι με ειδικό υλικό κοκάλινο, το οποίο να μην καίγεται, για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια στους κάδους. Γι' αυτό και αυτό το διάστημα έχει παρατηρηθεί μια έλλειψη σε κάδους. Πιστεύω όμως ότι πολύ σύντομα, με τον κωδικό του καινούργιου χρόνου, να αντικατασταθούν και να τοποθετήσουμε αυτούς τους κοκάλινους κάδους, όπως αρχίζουμε και μετατρέπουμε και τις βάνες σε κοκάλινες και σε όλα τα οποιοδήποτε άλλα αντικείμενα σιδερένια σε πλαστικά ή κοκάλινα, ώστε να περιορίσουμε όσο μπορούμε το φαινόμενο της κλοπής.